Τα νέα της πόλης, κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη στην όμορφη πόλη, στο δημοτικό ραδιόφωνο στους 89 και 9. Οι συνθήκες, έτσι συζητάμε από το πρωί, οι καιρικές είναι δυσμενείς. Έχουμε όμως την ευκαιρία να έχουμε μαζί μας τον Αντιδήμαρχο Ξάνθης, τον κύριο Γιάννη Ζερενίδη, που εκτός των άλλων είναι και υπεύθυνος της πολιτικής προστασίας του Δήμου Ξάνθης. Κύριε Ζερενίδη, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Αναβοτοκλου, και στους ακροατές σας. Πήραμε τις ανακοινώσεις του Δήμου. Φαίνεται ότι οι υπηρεσίες βρίσκονται σε μια εγρήγορση. Είναι ο μπάλος αυτό το φαινόμενο που πλήττει όλη την Ελλάδα και έχει ξεκινήσει από τα ανατολικά. Έχει ξεκινήσει από το Ιόνιο και την Αττική. Ναι, είχαμε ένα ιδιαίτερο προειδοποιητικό σύστημα από τη Γενική Γραμματεία της Πολιτικής Προστασίας της Ελλάδος για την ανάπτυξη ακραίων καιρικών φαινομένων με την κωδική ονομασία του μπάλος. Τώρα, αυτό πρόκειται για ένα μετεωρολογικό σύστημα το οποίο αναπτύσσει ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανόν χαλασσοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας. Όλα αυτά σε συνδυασμό. Τώρα, εμείς... Εδώ η περιοχή μας... Η περιοχή μας αυτό καλύπτει όλη την ελληνική επικράτεια. Στη δική μας περιοχή υπολογίζουμε ότι θα το έχουμε σήμερα το μεσημέρι, θα αναπτυχθεί από σήμερα το μεσημέρι και σταδιακά θα εξασθενεί μέχρι το Σαββάτο περίπου το μεσημέρι, τις μεσημβρινές ώρες. Εμείς βρισκόμαστε σε επιφυλακή. Υπάρχει ένα εγκεκριμένο σχέδιο επιτάκτων αναγκών για πλημμύρες, που είναι ο Δάρδανος, και το έχουμε ήδη θέσει σε εφαρμογή. Δηλαδή όλες οι υπηρεσίες μας είναι σε επιφυλακή, σε αυξημένη ετοιμότητα. Έχουμε με τη διάξη συνεργασία, έχουμε καθαρίσει φρεάτια και συνεχίζουμε να καθαρίζουμε. Κάνουμε ελέγχους από δέκτες. Κύριε Αντιδήμαρχε, έχουμε επισημάνσεις από πολίτες στην περιοχή της Μεξικάνας. Μας λένε ότι εκεί διαπιστώνουν ότι υπάρχουν απορρίμματα και υπάρχουν και πολλά φύλλα που φράζουν αρκετά σημεία, έτσι, αποχέτευσης ομβρίων υδάτων. Μάλιστα μας λένε ότι κάποιοι πολίτες, ένας δάσκαλος, μάλιστα συνταξιούχος μας λέει η κυρία που επικοινώνησε μαζί μας, φρόντισε έτσι όσο μπορούσε να καθαρίσει κάποια από αυτά από αυτές τις κάρες ομβρίων. Κύριε Αρδαγότοπουλο, θα ειδοποιήσω και την υπηρεσία, αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι λόγω του φθινοπόρου έχουμε τέτοια προβλήματα γενικά. Και αυτή τη στιγμή έχουμε και τα έργα της σε εξέλιξη και τα έργα του φυσικού αερίου, τα οποία δημιουργούν επιβαρύνουν ένα πρόβλημα και στις χάρες και στους δρόμους, κυρίως στους δρόμους, αλλά και στις χάρες. Εκεί θέλουμε να ζητάμε την κατανόηση των πολιτών, γιατί πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο εθνικής σημασίας και για τα νοικοκυριά και οικονομικής σημασίας, για μεγάλη σημασία για τα νοικοκυριά. Γιατί δουλεύουν σε βρόχους και πρέπει να ολοκληρώσουν ένα βρόχο, να τον δοκιμάσουν τη στεγανότητά του και μετά να ασφαλτοστρώσουν. Όλα αυτά τα προβλήματα τα έχουμε υπόψη μας. Οι υπηρεσίες μας πραγματικά είναι κάθε μέρα έξω, κάνουν ό,τι είναι ανθρώπινο δυνατό. Και φυσικά με την βοήθεια και των πολιτών που μας υποδεικνύουν, όπως καλή ώρα τώρα που μας είπατε, κάποια προβλήματα, θα δίνουμε λύσεις. Καθημερινά θα δίνουμε λύσεις. Είναι λίγο δύσκολο το περιβάλλον, αλλά και ο καιρός. Προσπαθήσαμε να δούμε και τις άλλες υπηρεσίες. Μας λένε ότι καθημερινά γίνεται καθαρισμός στις κάρες, αλλά επειδή είναι φθινόπωρο, έχουμε και καθημερινά, κάθε ώρα και στιγμή, να πέφτουν φύλλα με τον αέρα και με τα φύλλα που μαραίνονται. Είναι και η εποχή. Ήδη έχουμε ξεκινήσει νωρίες, δηλαδή πριν ένα μήνα, και κάνουμε ελέγχους, ήδη η ΙΑΚΣ, σε συνεργασία και με τις τεχνικές υπηρεσίες, κάνουμε ελέγχους σε όλα τα φρεάτια, όπως σας είπα, στους αποδέκτες φυσικού σημεί, σε συνεργασία και με την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης. Αυτά προβλέπει και το σχέδιο Δάρδανος, την οργάνωση των υπηρεσιών και των συναρμόδιων υπηρεσιών, στην αντιμετώπιση γενικά εκτάκτων φαινομένων, όπως είναι οι πλημμύρες. Έτσι, να συνημερώσω ότι έχουμε και άλλα δύο σχέδια, τα έχουμε εκπονήσει και τα έχουμε εγκρίνει, που είναι ο Εγκέλαδος για τους σεισμούς και ο Ιόλαος για τις πυρκαγιές.
γενικά έχουμε μια, προσπαθούμε να κάνουμε μια καλή οργάνωση του πολιτικού γραφείου, του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, και ευελπιστούμε να μην έχουμε φυσικά κίνδυνα φαινόμενα, να μην έχουμε ζημιές και όλα αυτά. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η προετοιμασία θα λειτουργήσει θετικά στην περίπτωση που μετά το μεσημέρι τα φαινόμενα ενταθούν, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Θα σας παρακαλούσαμε πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε, να δείξετε ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον εκεί για την περιοχή της Μεξικάνας, στην ευρύτερη περιοχή, εκεί στην Αδριανουπόλεως, στην Περικλέους. Ναι, θα ενημερώσω τις υπηρεσίες να πάνε σήμερα και να κάνουν έλεγχο. Αυτό που παρακαλώ τους δημότες είναι, αν αναπτυχθούν αυτά τα καιρικά, τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, να προστατευτούν, να τηρήσουν τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, δηλαδή να μην βγουν έξω, έτσι, να μην οδηγούν σε δρόμους που βλέπουν νερά. Γενικά να προσέχουν, έτσι, και να προστατευτούν. Αυτό. Ναι, το λέει η Γενική Γραμματεία γενικότερα, να μετριάσουμε, να ελαχιστοποιήσουμε τις μετακινήσεις μας, να πάρουμε μέτρα αυτοπροστασίας. Πρώτα τον εαυτό μας πρέπει να προσέχουμε, να μην εκτιθόμαστε σε κινδύνους. Γιατί κάτι τέτοιο είναι δύσκολο. Μετά οι υπηρεσίες καλούνται να κάνουν απεγκλωβισμούς, να δημιουργήσουν συνθήκες, έτσι, διάσωσης. Θα πρέπει να διευκολύνουμε. Θα υπάρξουν και αυτά, αλλά όσο μπορούμε να τα μετριάσουμε. Έτσι, έτσι. Το κυριότερο είναι η ανθρώπινη ζωή, να μην πάθει κάποιος κάτι. Έτσι, αυτό. Έγινε. Κύριε Αντιδήμαρχε, ευχαριστούμε. Καλή δύναμη. Ξέρουμε ότι είστε στις επάλξεις. Και οι υπηρεσίες, καλή δύναμη και σε όλους όσους εργάζονται έτσι και με αυτές τις δύσκολες συνθήκες βρίσκονται στο δρόμο. Βρέχει εδώ και πάρα πολλές μέρες και φαίνεται ότι θα συνεχίσουν τα φαινόμενα για κάποιες μέρες ακόμη. Ναι. Ελπίζουμε να τελειώσουν γρήγορα. Ευχαριστούμε και πάλι. Καλή σας ημέρα. Καλά. Έγινε. Γεια σας. Τα νέα της πόλης, στην όμορφη πόλη, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο στους 89 και 9. Κυρίες και κύριοι, αντιμετωπίζουμε αυτό το ζήτημα. Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Ακούσατε τον κύριο Ιωάννη, τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Ιωάννη Ζερενίδη. Έχουν εκπονηθεί σχέδια, οι υπηρεσίες βρίσκονται σε εγρήγορση, βρίσκονται σε επιφυλακή. Υπάρχουν αυτά τα ζητήματα. Μία φίλη, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ, που επικοινώνησε εδώ με το Δημοτικό Ραδιόφωνο για να μας δώσει το στίγμα. Μας είπε ότι εκεί στην περιοχή της Μεξικάνας έχει και η ίδια διαπιστώσει ότι βρίσκονται κάποιες σκάρες οβρίων υδάτων, κλειστές, στομωμένες από φύλλα. Μας λέει και ο Αντιδήμαρχος ότι είναι φθινόπωρο και αυτό συμβαίνει κάθε ώρα και στιγμή. Οι υπηρεσίες καθαρίζουν, είναι έτσι ένας διαρκής αγώνας. Από τη μία απομακρύνονται τα φύλλα, από την άλλη τα δέντρα ρίχνουν τα φύλλα τους αυτή την εποχή του φθινοπόρου. Οπότε υπάρχει ένας τέτοιος κύκλος και μια εγρήγορση. Ελπίζουμε έτσι με το συντονισμό των υπηρεσιών να έχουμε και σε εκείνη την περιοχή έτσι μια μεγαλύτερη παρέμβαση, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα σε περίπτωση έτσι μεγάλης βροχόπτωσης ή χαλαζόπτωσης και να μην δημιουργηθούν ζητήματα με τα όμβρια. Τα νέα της